μεγάλη μου χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο συνέδριο του Economist που αφορά τη βιωσιμότητα, ένα θέμα τόσο πολύ σημαντικό πλέον και για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής και για το θέμα της υγείας για το οποίο είχαμε και σήμερα στο συνέδριο το θέμα και το CSR. Και βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επιχειρήσεις και για την βιωσιμότητα. Βλέπουμε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά μετά την COVID εποχή, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ σε ό,τι αφορά την υγεία. Έχουν κάνει συνεργασίες με το κράτος και υπάρχουν και πάρα πολλές ιδιωτικές εταιρείες, πάρα πολλά από τα μέλη μας, αλλά και ιδιώτες, οι οποίοι βοηθούν στην βιωσιμότητα, βοηθούν στην υγεία, είτε είναι στην ψυχική υγεία, είτε είναι στα νοσοκομεία, είτε βοηθούν χορηγώντας ασθενοφόρα, ελικόπτερα και κλίνες σε νοσοκομεία και σε ΜΕΔ. Η επιχειρηματικότητα είναι πάρα πολύ δυνατή στην Ελλάδα και πλέον οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ κοντά στην κοινωνία. Τα κριτήρια ESG, αυτά που προτάσει και στο σημερινό συνέδριο, Environment, Social και Governance, είναι πλέον στρατηγική της κάθε επιχείρησης, είτε είναι μεγάλη, είτε είναι μικρομεσαία, είτε είναι μικρή. Και πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε και να συμπράξουμε προς την κατεύθυνση αυτή της βιωσιμότητας. Στόχος μας. Ο στόχος 17, η σύμπραξη. Μαγικές λέξεις. Σύμπραξη και συμμόρφωση με τους στόχους.